Πάσα προς το μέρος του Ζαρσίνιο. Μαδούρο. Άλεξ Σουάρες. Έφτασε έξω από την περιοχή του Αποέλ. Δοκίμασε να κάνει το σούτ. Κόντρα την μπάλα. Σούτ από τον Τζαΐνσον. Αποκρούει ο Πέρεθ. Πρώτη φάση για την Ομόνοια στο πρώτο λεπτό. Ο Δημητρίου μαζί με τον Ιωάννου. Κερδισμένος ο μπακ του Αποέλ. Εμπεσίλιο. Από πολύ μακριά το σουφιόλερο γκολ. Στο τέταρτο λεπτό. Μια βολίδα έφυγε από το πόδι του Εμπεσίλιο. Και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Δείτε από ποιο σημείο παίρνει την μπάλα, σηκώνει το κεφάλι, δυνατό το σούτ, πάει στη γωνία, πέφτει ο Χριστοδούλου, δεν μπορεί να αντιδράσει. Πολύ νωρίς λοιπόν το απόλυμα, αυτό το εκπληκτικό γκολ του Λορέντσο Εμπεσίλιο, ανοίγει το σκορ. Πώς θα έχετε αντιληφθεί, ο Ζαρσίνιο έχει πάει στα δεξιά και αριστερά είναι πια ο Δημητρίου. Μαδούρο. Καντέ, έχει καλό πόδι ο Καντέ. Δοκιμάζει, παραπάει πάνω από την εστία του Πέρεθ. Αλλά έχει ακουμπήσει προφανώς σε παίκτη του Αποέλ. Ο Ντάρμπισσα Ιαρκό στα πίσω από κοντά. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία με τον Λουκά Βίντρα. Αυτή έχω την εντύπωση, μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια. Ανεβαίνει ο Αντώνια, ο Ζαρσίνιο Αντώνια τώρα. Και ο Πέρεθ στέλνει μακριά για τον Ντελατόρε. Ελέγχει τη φάση ο Βίντρα και κάνει λάθος. Και κερδίζει την μπάλα ο Λορέντσο Εμπεσίλιο μέσα στην περιοχή της Ομόνοιας. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον Λορέντσο Εμπεσίλιο σήμερα. Από την κλειστή γωνία. Δυνατό σουτ. Το δεύτερο που επιχειρεί στον αγώνα. Το Αποέλ σημειώνει το 2-0 στο 14ο λεπτό. Βλέπουμε από την αρχή την φάση με τον Βίντρα εδώ. Περιμένει τον Χριστοδούλου. Δεν βγαίνει, κάνει λάθος. Κερδίζει την μπάλα ο Εμπεσίλιο και δείτε από ποιο σημείο εφνιδιάζει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Με το δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία σημειώνει το 2-0. Και έτσι δίνει σαφώς πολύ καλύτερη προοπτική στο Αποέλ για να υλοποιήσει τον στόχο του στο μεγάλο ντέρμπι των Ιωνίων. Αν και είμαστε πολύ νωρίς. Σαλάι. Ο ίδιος δοκιμάζει ο Χριστοδούλου. Πέφτει και αποκρούει στη γωνία του. Θα απομακρύνουν οι παίκτες του Αποέλ με τον Σάλαϊ τώρα να υποδέχεται την μπάλα και να έχει προϋποθέσεις για να βγει στην κόντρα. Βγάζοντας μπαλιά απέναντι για τον Ντελατόρε, έβαλε την μπάλα μπροστά, ήρθε ο Σουάρες, έκοψε προς τα πίσω, έγινε το σουτ, έξω μπάλα. Από τον Σόουζα που ακολούθησε την φάση και βρέθηκε εκτός περιοχής σε θέση βολής, έκανε το σουτ, βλέπουμε το ξεκίνημα την προσπάθεια των παικτών του Αποέλ. Ο Σουάρες παρενεύει. Έγινε το σούτ, η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Άλεξ Σουάρες αναλαμβάνει την εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ιωάννου. Καντέ. Σέντρα για τον Ντάρμπισσα, η κεφαλιά. Στα δίχτυα η μπάλα 2-1 μειώνει η Ομόνοια. Με τον πρώτο της σκόρερ στο 31ο λεπτό. Ο Ματ Ντάρμπισσα βρίσκει τον τρόπο να ξαναβάλει την Ομόνοια στην διεκδίκηση βαθμολογικού κέρδους και αυτής ακόμα της νίκης στο παιχνίδι, καθώς έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο Ντάρμπι Σάιαρ λοιπόν φτάνει τα 18 γκολ στο πρωτάθλημα με αυτή την κεφαλιά από την πάσα του Καντέ. Εδώ ο Ντάρμπι Σάιαρ σημαδεύει σωστά στην απέναντι γωνία, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και έτσι γράφει το 2-1. Τέλεσε ο Ζαρσίνιο, η μπάλα φεύγει ψηλά πάνω από την εστία του Πέρεθ. Ζαχίτ, πέρασε την πάσα στον Εσούε, τρεις παίκτες του Αποέλ κινούνται απέναντι. Μπήκε στην περιοχή, έστειλε απέναντι, κεφαλιά από τον Βίντρα την τελευταία στιγμή. Εκτέλεσε ο Εμπεσίλιο, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Χριστοδούλου. Σόουζα. Εμπεσίλιο. Θα δοκιμάσει και πάλι. Ψηλά η μπάλα, πάει έξω. Ιωάννου. Ο Αλονεύτης τώρα.
Γύρισμα προς τα πίσω, είναι γρήγορος ο Αντώνια, θα κερδίσει την μπάλα, θα πάει απέναντι από τον Πέρεθ, θα τον πλασάρει, αποκρούει ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ και ενδεχομένως αυτή να είναι και η απόκρουση του αγώνα. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια μεγάλη ξεκάθαρη ευκαιρία για την Ομόνια και φεύγει το ΑΠΟΕΛ μπροστά με τον Εμπεσίλιο να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή, να αποφεύγει τον αντίπαλο, να ψάχνει κάποιο στήριγμα, να γυρίζει και να δίνει την ευκαιρία στη συνέχεια στον Μαδούρο. Εδώ ξανά το πλασέ από τον Ζαρζίνιο και η απόκρουση από τον Πέρεθ, η αντίδραση από τον παίκτη της Ομόνιας και στη συνέχεια δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για το ΑΠΟΕΛ. Καθυστερεί κάπως εδώ ο Εμπεσίλιο, δεν βρίσκει το στήριγμα. Ξαναβλέπουμε εδώ το γύρισμα από τον Αλονεύτη, πόσο γρήγορα κινήθηκε ο Ζαρζίνιο Αντώνια. Εμπεσίλιο, Ντεκαμάργο, Αλονεύτης, Εμπεσίλιο, παίρνει θέση ο Ντεκαμάρκο, έγινε το σούτ από τον Ζαχίτ στην κίνηση επάνω, δεν κατάφερε να αστείλει την μπάλα προς την εστία, στόχισε. Είναι στο ύψος της περιοχής αλλά είναι κλεισμένος και αναγκάζεται να δώσει πίσω στον Μωράης. Εμπεσίλιο, Ντεκαμάρκο, η κεφαλιά αποκρούει ο Χριστοδούλου σε κόρνερ, πολύ καλή στιγμή για το ΑΠΟΕΛ. Και να κινείται από κανονική θέση οριακά. Να κάνει την κεφαλιά, του έκλεισε το πεδίο απλώνοντας το αριστερό του χέρι ο τερματοφύλακας Χριστοδούλου. Εκτελέστηκε το κόρνερ, βγήκε ο Χριστοδούλου, απομάκρυνε. Τώρα το πλασέ και πάλι αποκρούει ο Χριστοδούλου σε κόρνερ από τον Γιώργο Μερκή. Να δείτε ξανά την εκτέλεση του κόρνερ, τον Μερκή να είναι εντελώς μόνος αριστερά στο πλάνο, τον βλέπετε να κάνει αμέσως το πλασέ. Πιέση μπροστά από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, κερδίζουν την μπάλα. Και με τον Εμπεσίλιο έχουν και πάλι ευκαιρία. Βρίσκει τον Ντεκαμάρκο. Αφήνει την μπάλα για τον Ζαχίτ. Το γύρισμα στην περιοχή. Περνάει μπάλα μπροστά από την εστία και καταλήγει.